Δεν το κάνει το μαθημέρι, δεν καθίζουμε μέσα. Ώρα 10.30 το πρωί. Μεικτά κλιμάκια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, της ΕΛΑΣ και της Δημοτικής Αστυνομίας προχωρούν σε ελέγχους για το κάπνισμα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην πλατεία Λιονταριών και στους γύρω πεζόδρομους. Εμείς είμαστε υπέρ του αντικαπνιστικού νόμου. Στους εσωτερικούς χώρους να μην καπνίζει ο κόσμος. Οι εξωτερικοί χώροι που είναι πολύ καλά αεριζόμενοι, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Εγώ το σχολιάζω ως... δεν είναι καλό αυτό. Για τον καπνιστή. Για τον καπνιστή δεν είναι καλό αυτό. Άλλο ένα μέτρο το οποίο είναι εισπρακτικό τελικά, γιατί ο τρόπος το να κάνεις κάτι δεν είναι μόνο να εισπράξεις χρήματα, είναι να μπεις στην διαδικασία να καταλάβει ο άλλος ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Συνολικά ελέγχθηκαν 8 καταστήματα, ενώ το πρώτο πρόστιμο, ύψος 500 ευρώ, έπεσε σε ιδιοκτήτη καφετέρια σε Λιοντάρια. Εμείς δεν είχαμε τα σάκια μέσα, ξέρουμε ότι απαγορεύεται το κάπνισμα σε εσωτερικό χώρο. Κάπνισε ένας πελάτης σε εξωτερικό χώρο, όπως βλέπετε, αλλά... Και το πρόστιμο έπεσε σε εμάς. Στη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκε πελάτης να καπνίζει, με το πρόστιμο να πέφτει στον ιδιοκτήτη, καθώς όπως υπόθηκε, δεν φρόντισε να έχει ανοιχτές δύο πλευρές στον εξωτερικό κλειστό χώρο. Ο πελάτης είπε εντάξει. Απαράδεκτη, αυτό είπε. Περιμένετε να φάτε καμπάνα για το κάπνισμα? Όχι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά κάνει κρύο. Γίνεται να τα έχουμε ανοιχτά. Και αυτά, η βροχή, άμα έχουμε ανοιχτά, μπαίνει στα τραπεζάκια. Δεν γίνεται να καθίσει ο κόσμος. Πρέπει να είναι κλειστά αναγκαστικά. Είναι καθαρά ευθύνη αυτού που καπνίζει. Έπρεπε λοιπόν να μπούμε στη διαδικασία το πρόστιμο το μεγάλο να το πληρώνει ο καπνίζοντας και όχι ο μαγαζάτορας. Σε πρώτη φάση, οι έλεγχοι στο πλαίσιο εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου θα γίνουν σε καφετέρειες, καφενεία και κέντρα διασκέδασης. Ενώ σε επόμενη φάση θα επεκταθούν σε δημόσιους χώρους και υπηρεσίες. Απαγορεύονται πλήρως τα δασάκια και τα κυπελάκια με το νερό απαγορεύονται, γιατί και αυτά τα σάκια θεωρούνται. Ορισμένοι επιχειρηματίες φέρνουν κυπελάκι με νερό αντί για τα σάκι. Αρκετοί θαμώνες ευνηδιάστηκαν στο άκουσμα των ελέγχων για το κάπνισμα, ενώ λόγω του βροχερού καιρού ορισμένοι καταστηματάρχες δεν άφησαν ανοιχτά δύο σημεία στον εξωτερικό κλειστό χώρο για ζεστασιά.